Περιορισμένη χαρακτηρίζεται η αγοραστική κίνηση στη λαϊκή αγορά της Καβάλας το Σάββατο 7 Σεπτεμβρίου, καθώς οι καταναλωτές προμηθεύονται μόνο τα απολύτως απαραίτητα και σε μικρές ποσότητες. Σύμφωνα με τους παραγωγούς και τους εμπόρους, η μειωμένη κίνηση οφείλεται στα αυξανόμενα έξοδα για τα σχολικά είδη των παιδιών, καθώς η περίοδος αυτή συμπίπτει με την έναρξη της σχολικής χρονιάς. Θα έλεγα λίγο υποτονική σήμερα η κίνηση, παρόλο που μας βοήθησε ο καιρός. Αναμενόμενο είναι πάντα, όπως έχω πει πολλές φορές, μετά τον 15 Αύγουστο σταδιακά, σιγά σιγά σπάει ο καιρός. Αναμένουμε να αλλάξει λίγο ο καιρός για να αλλάξουν και οι διαθέσεις του κόσμου. Έτσι ώστε ο κόσμος να βγει, να δει τι του λείπει, για να μπει σε χειμωνιάτικες αγορές. Σήμερα η κίνηση μπορώ να πω ότι είναι κάκιστη. Ο κόσμος δεν κατέβηκε. Είναι και μια μεταβατική περίοδος που η οποία δεν μας βοηθάει καθόλου. Ο κόσμος βέβαια έχει άλλες υποχρεώσεις, τα σχολεία ανοίγουν και πρέπει να πάρει τα σχολικά του και αυτά, οπότε πάνε κάπου αλλού τα χρήματα. Και φυσικά είναι λιγοστά, οπότε ο κόσμος προσπαθεί να δει πώς θα τα βολέψει καλύτερα. Η κίνηση σήμερα κινήθηκε σε ικανοποιητικούς ρυθμούς, αρκετή προσέλευση του κόσμου στη λαϊκή, μας τιμάει με την παρουσία του. Κάθε Σάββατο ο κόσμος κατεβαίνει, θα βρει τα προϊόντα του, τα φρέσκα, ό,τι ψάχνει, και σήμερα ήταν μια ιδιαίτερα καλή ημέρα. Μιλώντας στην κάμερα του ένα channel, οι καταναλωτές εξέφρασαν την άποψη αν και τα προϊόντα στη λαϊκή αγορά είναι ακριβά, παραμένουν φθηνότερα σε σύγκριση με άλλα καταστήματα. Γενικά θα έλεγα ότι είναι ακριβές. Αλλά από τα σούπερ μάρκετ είναι πιο φθηνά, πάντα εδώ πέρα. Εντάξει, τσιμπημένες, αλλά με το καλοκαίρι που είχαμε, τι μπορούμε να περιμένουμε. Αρκετά ακριβές. Αρκετά ανεβασμένα όλα. Πολύ. Αρκετά καλά. Έχουν μειωθεί κατά πολύ. Βλέπω και κάνω σύγκριση και με άλλα μαγαζιά.